Γεια σας, εδώ είναι ο Mad Doctor από το itechnews.gr. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα παιχνίδια της Xiaomi. Η Xiaomi δεν φτιάχνει μόνο κινητά και gadgets, φτιάχνει και παιχνίδια. Ένα από αυτά είναι το Mi Robot Builder Rover, όπως το λέει στο κουτί. Είναι αυτό εδώ το κατασκεύασμα, ένα τεράστιο ρομπότ που δεν μας έφυγε, που πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όπως βλέπετε εδώ, κουνάει πάνω κάτω αυτά εδώ. Αυτά εδώ πάνε πάνω κάτω. Αυτό εδώ κουνιέται. Εδώ μπροστά ουσιαστικά είναι η μπαταρία του μέσα και κλείνει. Εδώ από κάτω έχει άλλα όπλα και καλά, και αυτό εδώ ανοίγει. Για να μπορέσετε να το κατασκευάσετε, τουλάχιστον εμένα μου χρειάστηκε μία ολόκληρη ημέρα για να μπορέσω να το κατασκευάσω. Το θέμα είναι ότι δεν έχει και λίγα κομμάτια, έχει πάνω από 1000 κομμάτια για να το φτιάξετε. Πάρα πολύ καλά κατασκευασμένα και κομμένα. Η κατασκευή είναι πολύ στιβαρή, αυτό είναι το κουτί εδώ πέρα όπως το βλέπετε. 1000 κομμάτια, το λέει εδώ πέρα. Συνδέεται με το κινητό μέσω Bluetooth. Βέβαια κανονικά είναι για ηλικία άνω των 10 ετών. Δεν έχει καμία σημασία. Έχετε δυνατότητα να φτιάξετε είτε αυτό το ρομπότ που σας έδειξα ή αυτό εδώ πέρα το δεύτερο. Το κουτί μέσα, εκτός τα όλα εξαρτήματα, έχει και ένα βιβλίο 170 σελίδες, όπου δείχνει αναλυτικότατα πώς θα φτιάξετε το ρομπότ, με εικόνες σε πραγματικό μέγεθος έτσι ώστε να μην κάνετε λάθος. Και τα εξαρτήματα που θα σας μείνουν στο τέλος, όπως φαίνεται εδώ πέρα, μην ανησυχείτε, είναι εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται και για το δεύτερο όχημα το οποίο σας έδειξα ότι μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, αφού λοιπόν κατασκευάσουμε το ρομπότ, το βάλουμε να φορτίσει κάμποσες ώρες. Έχει δικό του φορτιστή και φορτίζει με δύο θύρες από πίσω USB Type-C. Ουσιαστικά η μπαταρία, όπως θα σας δείξω, έχει 4 θύρες USB Type-C. Εδώ έτσι όπως φαίνονται. Οι δύο χρησιμοποιούνται από το κάθε ένα ερπίστρια για να μπορείτε να κινηθεί το όχημα, και τα άλλα δύο είναι για τη φόρτιση. Χρησιμοποιείτε το δικό του φορτιστή και είσαστε μια χαρά. Το tanks, όπως είπαμε, της Xiaomi, το ρομπότ, μπορεί και ελέγχεται από μία εφαρμογή. Αυτή τη στιγμή έχει συνδεθεί. Μπορεί να κάνουμε, να προγραμματίσουμε, να προσθέσουμε καινούριο αισθητήρα. Εδώ έχει τα εγχειρίδια για οτιδήποτε μπορούμε να κατασκευάσουμε, όλα. Είναι και τα άλλα. Δεν θέλει να πάει απάνω. Καλά. Λοιπόν, και έχει δυνατότητα και μέσω φωνητικών εντολών να κατευθύνεται το ρομπότ. Εδώ, εφόσον συνδεθεί, έχει μπλε μπαταρία 97%, δείχνει ότι είναι συνδεδεμένο. Λοιπόν, το κατευθύνουμε. Ας το βάλουμε κάτω να το δούμε καλύτερα.
και έχουμε τη δυνατότητα και με το γυροσκόπιο και με τα χειριστήρια είναι πιο εύκολο. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι από την Xiaomi, πολύ καλή κατασκευή. Πάρα πολύ ωραίο, παρότι χρειάζονται πάρα πολλές ώρες να το κατασκευάσετε, πραγματικά αξίζει να το δοκιμάσετε και να το πάρετε. Δείτε την παρουσίαση στο itechnews.gr και links από πού μπορείτε να το πάρετε. Εδώ είναι ο Mad Doctor. Γεια σας.